Θα ήθελα την γνώμη του κυρίου Ζαχαρόπουλου, εκ μέρου του Κομμουνιστικού Κόμματο. Ναι, ε, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα από την πρώτη στιγμή καταρχήν έδειξε έμπρακτα τη διάθεσή του ε, να συνεννοηθούν τα πολιτικά κόμματα για να πραγματοποιηθεί debate, συζήτηση ανάμεσα στου πολιτικού αρχηγού. Μάλιστα, για να διευκολύνουμε την πραγματοποίηση debate, ε, mm. αλλάξαμε και ημερομηνίε σε κεντρικέ προεκλογικέ συγκεντρώσει, όπω η ομιλία του Γενικού Γραμματέα τη Κεντρική Επιτροπή του Κόμματο, του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί και πέρα προέκυψε το ταξίδι του κύριου Πρωθυπουργού στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τα λοιπά. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση. Ε, από την πλευρά μας κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Την το πέντε δεν θα πρέπει έχουμε. πρέπει να γίνει μέσα στο λαό τώρα να συζητήσουμε για τα πραγματικά προβλήματα. Το ΚΟΚΟΕ πάντα κάνει μια ταξική ανάλυση των θεμάτων. Πώς μπορείς όμως από μια γενική ταξική ανάλυση να είσαι χρήσιμο στην καθημερινή οικονομική πραγματικότητα. Ε, νομίζω ότι το είπατε και πριν, η επόμενη μέρα είναι το θέμα. Η επόμενη μέρα για τη ζωή των εργαζομένων, η επόμενη μέρα για τα νέα τα παιδιά που πιάνουν τώρα δουλειά ή δεν έχουν καταφέρει να πιάσουν δουλειά, είναι στην ανεργία, με τα γνωστά προβλήματα εν πάση που γνωρίζουμε όλοι μας και με αυτή την έννοια αν θέλετε και το δίλημα των εκλογών δεν είναι αν θα μπορέσει το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία να έχει αυτοδύναμη ή όχι η κυβέρνηση. Λέω με βάση δεδομένα της και τα δεδομένα τη δημοσκοπή κτλ. Ή ένα δίπολο ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ που κυβέρνησε 4,5 χρόνια, εφάρμοσε αντιλαϊκή πολιτική. Ψηφίσανε μνημόνια μαζί πέντε πολιτικά κόμματα. Και φυσικά η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΙΝΑΛ. Και έχουμε φτάσει στην κατάσταση που έχουμε φτάσει σήμερα, όπω ζούμε σήμερα. Λοιπόν, το δίλημα δεν μπορεί να είναι αυτό. Το δίλημα είναι πραγματικά ο κόσμο πώ θα αντιπαλέψει την επόμενη μέρα αυτή τη δύσκολη οικονομική κατάσταση την mm. οποία αντιμετωπίζει, τα αντιλαϊκά μέτρα κτλ. Ερώτηση. Γιατί, ναι. Εάν ε, υπάρχει μια πολιτική φιλική στι επενδύσει. Εσεί εκεί κάνατε μια προσέγγιση ταξική ή είστε υπέρ ενό φιλικού επενδυτικού περιβάλλον για τη χώρα μα. Μα αυτή η φιλική πολιτική απέναντι στι κυβερνήσει υπάρχει ήδη. Στι Υπε... επενδύσει. Ε, 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 για τι επενδύσει ναι. υπάρχει ήδη. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε ε, η Σύνοδο του Συνδέσμου Ελληνών Βιομηχάνων. Mm -hmm. Εκεί πέρα μίλησαν οι πολιτικοί εκπρόσωποι των βασικών mm -hmm. ε, αστικών κομμάτων. Εκεί πέρα ο ΣΕΒ mm -hmm. έδωσε συγχαρητήρια στον κύριο Τσίπρα mm -hmm. γιατί εφάρμοση το 62% των προτάσεών του, όπω είπε. Επίση είπε για τον κύριο Μητσοτάκη: Προχώρα και εσύ στην ίδια κατεύθυνση. Ε, σου έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτά που θα εφαρμόσει. Άρα, υπάρχει mm -hmm. φιλική πολιτική από, ε, από τι κυβερνήσει, από το κράτο απέναντι στι επενδύσεις επενδύσει, τη ζητούν. Το θέμα είναι ότι το πρόβλημα είναι πώ ζει ο κόσμο. Υπάρχει φιλική πολιτική ας πούμε, για τον τουρισμό, για να έρχονται εκατομμύρια τουρίστε κάθε καλοκαίρι και έτσι θα είναι και αυτό το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Όμω τα παιδιά στη σεζόν δεν μπορούν να κάνουν ούτε μία εβδομάδα διακοπέ. Τι λέει το Κουκουέ για τα εθνικά, στο σημείο που βρισκόμαστε τώρα, ο κ. Νίκο Ζαχαρόπουλο, υποψήφιο στο βόρειο τομέα στη Β' Αθήνα, να τα λέει σωστά. Ναι, εμεί ανησυχούμε Ανησυχούμε για την ένταση τη επιθετικότητα, τη προκλητικότητα εκ μέρου τη τουρκική αστική τάξη τη κυβέρνηση Ερντογάν, με τη συμφωνία, θα λέγαμε, και των άλλων αστικών πολιτικών κομμάτων. Είναι η αστική τάξη αυτή που είναι με τον Ερντογάν, γιατί θα έλεγε κανεί ότι η αστική τάξη, συγγνώμη που διακόπτω, αυτή τη στιγμή είναι στην Κωνσταντινούπολη με τον Ιμάμογλου, για παράδειγμα. Η αστική τάξη, το κεφάλαιο, οι καπιταλιστέ, όπω το λέμε εμεί και πολλοί μα κατηγορούν, αλλά έτσι λέγεται επιστημονικά. Κατεβαίνει στο γήπεδο με πολλά κόμματα. Mm -hmm. Και όπω αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, γιατί κατέβηκε και με το Πασόκ Κινάλ που κυβέρνησε τόσα χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, κατέβηκε και με το ΣΥΡΙΖΑ, κατεβαίνει και με τι πατερίτσε που έχουν αυτά τα κόμματα, έτσι κατεβαίνει και στην Τουρκία και στι άλλε χώρε. Εμεί ανησυχούμε. Αυτό είναι το βασικό. Mm -hmm. Είναι άλλο πράγμα η ψυχραιμία που πρέπει να υπάρχει σε τέτοια ζητήματα, και άλλο πράγμα ο εφησυχασμό που σταθερά καλλιεργείται από τι κυβερνήσει, από του ε, Αμερικάνου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν είδατε την προηγούμενη εβδομάδα, α πούμε, τι αντιδράσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οποία είπε θα το δούμε, αν και όταν. Πάντω φάνηκε για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει μια θέση κοινή και μάλλον επιθετική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπω και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν τα δικά του συμφέροντα mm -hmm. στην ευαίσθητη περιοχή τη Ανατολική Μεσογείου. Μιλάμε για μονοπωλιακού κολοσσού, μιλάμε για εξορίξει Πολλών εκατομμυρίων, μιλάμε για γεωστρατηγικά και mm -hmm. γεωπολιτικά συμφέροντα, και μάλιστα έχουν συμφέροντα και το Ισραήλ και η Τουρκία. Φυσικά και η αστική τάξη τη mm -hmm. Ελλάδα. Το θέμα είναι ότι ο λαό πρέπει να είναι σε επαγρύπνηση και πρέπει να παλέψει, να είναι έτοιμο να παλέψει για απεμπλοκή τη χώρα μα, του λαού μα, από τα επικίνδυνα ανατολικά εμπεριαλιστικά σχεδία στην περιοχή. Λοιπόν, ε, υπάρχει μια έντονη κριτική ότι το ΚΚΕ δεν συνεργάζεται με κανέναν, δεν φεύγει από τι γραμμέ του για να έχει μια ιδεολογική καθαρότητα και για να έχει και να το πω έτσι καλώ εννοούμενη ψηφοθυρική. Ψηφο... Να έχει τα κουκιά του καθαρά, να το πω ψηφοθυρική, δεν ακούγεται καλά. Εσεί γιατί δεν συνεργάζεστε, για παράδειγμα, πριν είπαμε με τη ΛΑΕ. Δεν θα το ανοίξω παραπάνω ή με άλλου χώρου τη αριστερά. Γιατί εσεί διεκδικείτε την καθαρότητα. Ε, η θέση του είναι γνωστή στον ελληνικό λαό. Και μπορεί να βγουν συμπεράσματα. Mm -hmm. Αν θέλετε, είχαμε ευρωεκλογέ πριν mm -hmm. ε, λίγε εβδομάδε. Από τότε πραγματοποιήθηκαν ορισμένοι εργατικοί αγώνε. Απεργία στην Τράπεζα Πυραιό, απεργία των εργαζόμενων στην Αττική στον Επιστημισμό, ε, απεργία στη Φρυγόγκλα ε, στην Πάτρα, στην Ημαθία κλείνει το εργοστάσιο mm -hmm. τη Δέλτα. Και είχαμε μάλιστα και το τραγικό γεγονό τη αυτοκτονία ενό εργαζόμενου. Μέσα σε αυτού του αγώνε, μέσα σε αυτά τα προβλήματα, ήταν τα μέλη, τα στελέχη, οι φίλοι του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα. Αν λοιπόν εμεί σκεφτόμασταν, να το πούμε έτσι, ψηφοθερικά Όπω το, ε, το θέλετε, θα ήμασταν σαν τα άλλα πολιτικά κόμματα, τα οποία κάνουν πολιτική για τη βιτρίνα, τα οποία υπόσχονται, υπόσχονται, υπόσχονται πριν τι εκλογέ, αλλά όταν έρχεται το πρόβλημα, όταν mm. έρχεται ο αγώνα, δεν πρωτοστατούν, δεν συμμετέχουν του εργατικού αγώνε, πολύ περισσότερο είναι και απέναντι στην ε, πλειοψηφία του. Μέσα σε αυτού του αγώνε, λοιπόν, του οποίου θα του έχουμε και την επόμενη μέρα, mm -hmm. γιατί 7 mm -hmm. Ιούλι ψηφίζουμε, 8 Ιουλίου είναι το θέμα, τι θα γίνει με τα προβλήματα. <laughs> θα του έχουμε και την επόμενη μέρα. Εκεί πέρα. Μπορεί ο κάθε εργαζόμενο, εμεί δεν χωρίζουμε του εργαζόμενου αριστερού, δεξιού, κομμουνιστέ, ε, ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ και πάει λέγοντα των άλλων κομμάτων. Του καλούμε μέσα σε αυτόν τον αγώνα να παλέψουμε για τα δικαιώματά μα. Μέσα από αυτόν τον αγώνα είναι που πολλοί κόσμοι που είχε κάνει άλλε πολιτικέ επιλογέ τα προηγούμενα mm -hmm. χρόνια βρισκόταν στο ΠΑΣΟΚ, βρισκόταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Αντιστοιμοσπονδικά βρισκόταν... τώρα τελευταία είναι σαν να μην το αγοράζει και πολύ το εκλογικό σα ακροατήριο. Να σα πω, είναι πολλοί κόσμοι και αυτό φαίνεται mm -hmm. στα ψηφοδέλτια του ΚΚΟΕ και στι δημοτικέ και περιφερειακέ mm -hmm. εκλογέ και ευρωεκλογέ και τώρα στι εθνικέ εκλογέ. Πόλει κόσμο, στο ΠΑΣΟΚ, στο ΣΥΡΙΡΑ, στη Λαϊκή Ενότητα, mm -hmm. στην Ανταρσία, ο οποίο έκανε μια επιλογή συμπόρευση με τον ΚΟΚΟΕ, μπορεί να μην συμφωνεί σε όλα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, όμω καταλαβαίνει ότι την επόμενη μέρα πρέπει να υπάρχει μια δυνατή mm -hmm. μαχητική φωνή υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζόμενων. Άρα, mm -hmm. η πολιτική πρόταση του ΚΟΚΟΕ είναι η πιο πλατιά. Είναι πρόταση σε κοινωνικέ δυνάμει, δεν μπορεί να είναι πρόταση σε πρόσωπα τα οποία πήγαν στη μία ή στην άλλη κυβέρνηση, δώσαν χέρι βοηθεία mm. στον κύριο Τσίπρα ή σε άλλε πολιτικέ όταν του χρειάστηκε Μάλιστα. και είναι τώρα οι απατημένε συζυγέμιε στον κόσμο ο οποίο είναι απογοητευμένο από αυτή την κατάσταση, απευθυνόμαστε και νομίζουμε ότι μπορεί να κάνει σωστά την επιλογή στι 7 του Ιουλίου να έχουμε ένα πιο δυνατό κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας. Λοιπόν, ήθιστε οι νέοι άνθρωποι να είναι στην αριστερά, ήθιστε πολλοί νέοι άνθρωποι να είναι στι τάξει τη ΚΝΕ και του Κουκουέ. Και εγώ πέρασα από εκεί, είναι γνωστό αυτό. Στα 28 σα, λοιπόν, κύριο Νίκο Ζαχαρόπουλη, κύρι, κύριε, Νίκε, να το πω σωστά, κατεβαίνατε στη Β' περιφέρεια τη Αθήνα, στο βόρειο τομέα, γιατί με τον Νίκο Ζαχαρόπουλο, από ποιο χώρο προέρχεστε, γιατί με το κουκουέ. Ναι, ε, είμαστε χιλιάδες τα μέλη της ΚΝΕ, ένα από αυτά και εγώ, που δίνουμε μια καθημερινή μάχη στους χώρους εργασίας, στους χώρους εκπαίδευσης, παιδείας, στις γειτονιές. Να πω ενδεικτικά ότι το τελευταίο χρόνο ε, ε, και εξαιτία τη δράση τη ΚΝΕ, και φυσικά τη αντιφασιστική δράση πολλών παιδιών μέσα στα σχολεία είναι που δεν πέρασε το εθνικιστικό το ρατσιστικό δαλητήριο των δολοφόνων εγκληματιών τη Χρυσή Αυγή. Και άλλων φασιστικών οργανώσεων. Δίνουμε μάχη, είπαμε και πριν, για τα εργασιακά δικαιώματα και νομίζουμε ότι πρέπει να δυναμώσει η δική μα φωνή. Γιατί κοιτάξτε, πολλά παιδιά στην ηλικία μα λένε ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική, δεν του ενδιαφέρει, γιατί κρίνουν από αυτό που φαίνεται ότι είναι η πολιτική. Και από αυτή την άποψη έχουν δίκιο. Ότι είναι η σκανδαλωδία, mm. τα αρουσφέτια, το να βολέψουμε το τέτοιο, αντιλαϊκή πολιτική, αντιλαϊκά μέτρα από όλε τι κυβερνήσει ε, που είχαμε τα τελευταία χρόνια. Και σου λέει: Δεν αλλάζει κάτι, δεν ασχολούμαι κτλ. Αυτά τα παιδιά όμω μπορούν να κρίνουν. Μάλιστα. Και Μπορεί να έχει καλό καιρό στι 7 Ιούλη και για παραλία και για μπάνια κτλ. Όμω μπορούν να κρίνουν και να πάνε να ψηφίσουν τους τους, τους κνίτες, τους, ε, του ομοίου του. Του κνίτε, του ψήφιου του Κομμουνιστικού Κόμματο Ελλάδα και του νεότερου και του μεγαλύτερου σε ηλικία που είναι αγωνιστέ. Το ξέρουν αυτό αυτά τα παιδιά mm. μα στα σχολεία και τα πανεπιστήμια και του χώρου δουλειά και μπορούν να κάνουν τη σωστή επιλογή να έχουμε πιο δυνατή τη φωνή μας και τον Νίκο μέρα. τον Ζαχαρόπουλο στη β' περιφέρεια τη Αθήνα, στο βόρειο τομέα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο.